Γεια σας. Κάθε φορά σας έχω συνηθίσει, κυρίες και κύριοι, να παρουσιάζω τους καλλιτέχνες που έχω. Και βέβαια, όταν πάω για διάλειμμα, όταν πάω για διαφημίσεις, τότε να σας λέω ανέκδοτα. Με εμποδίζει κανείς, σας ερωτώ, να αρχίσω με ανέκδοτο? Κανείς δεν με εμποδίζει. Είναι σε ένα καφενείο ένας ζωοκλέφτης, μεγάλος και τρανός, και πώς έχουν ανοίξει συζήτηση για την ηθική και για τα παρελκόμενά της, όταν του λέει ένας: «Μπρε Γιώργη, κατέχεις συνταλή μαντινάδα?» Λέει: «Ντα». Λέει: «Μαντινάδα», λέει, «χέρια που δεν αρπάξανε ξένο ψωμί να φάνε. Αυτά σηκώνουν τη δημή, όσο βαριά και να είναι». Και γιάντα του λέει: «Μου τι λες εμένα? Είδε με μρε κι ανείς να κλέφτω ψωμί?» Να σας πω τώρα ποιοι είναι στο πλατό απόψε και να ξεκινήσουμε με μια πλειάδα πολύ καλών καλλιτεχνών. Έχω ένα νέο, πολύ ταλαντούχο, πολύ μεγάλο ανερχόμενο αστέρι. Θέλω να σημειώσετε το όνομά του, γιατί θα τον συναντάτε από εδώ και πέρα πολύ συχνά. Λέγεται Νίκος Αλεξάκης. Νίκο, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πάει πολύ καιρός, κυρίες και κύριοι, που με αυτό το παιδί, που σήμερα είναι 21-22 χρονών, πάει πολύ καιρός που έκανα κοντά μια δεκαετία. Έκανα μια εκπομπή, τον έβγαλα στην τηλεόραση όταν ήταν περίπου 10 χρονών παιδί. Σήμερα μου τα έλεγε και με συγκίνησε, γιατί μου είπε και με ποιους βγήκε τότε. Αυτός βέβαια τα θυμάται καλύτερα, γιατί δεν είναι 75 χρονών όσο είμαι εγώ. Κόψε κάτι. Νίκος Αλεξάκης λοιπόν, καλώς όρισες Νίκο. Από πού άρχισε, από ποιο είναι το χωριό σου, για να λέμε? Αμουργέλες Μονοφατσίου. Αμουργέλες Μονοφατσίου. Θέλω, όταν ξεκινήσει να τραγουδάει, να κλείσετε τα μάτια σας και να πείτε με τον εαυτό σας, να θυμηθείτε σε ποιον παλιό, πολύ μεγάλο τραγουδιστή μοιάζει η φωνή του, και θα το βρείτε αμέσως. Αριστερά του ο Στέλιος ο Ιερονιμάκης, που έχει ξανάρθει πολλές φορές στην εκπομπή. Στέλιο, καλώς όρισες. Να είσαι καλά, Γιώργη, καλώς ήρθατε. Ο Στέλιος, το έχω ξαναπεί, είναι από τους ανθρώπους που στέκεται πάντοτε δίπλα στις δραστηριότητες του Λυκείου Ελληνίδων του Ηρακλείου, ενός από τα καλύτερα λύκεια της χώρας. Μαζί του, μαζί με το Λύκειο, ο Στέλιος έχει φτάσει, έχει πάει σε πάρα πολλές χώρες και έχει φτάσει μέχρι τη μακρινή Κορέα. Ο Στέλιος, εκτός από Λαουθιέρης, είναι και στέλεχος των πολιτιστικών δρόμενων στο Δήμο του Τεμένους, στον Προφήτη Ηλία. Στέλιο, και πάλι σε ευχαριστώ που είσαι κοντά. Είναι τιμή κάθε φορά που έρχεσαι, γιατί ξέρω πως είναι ένας άνθρωπος που με αγαπάς και που και εγώ τον αγαπώ πολύ. Πάντα. Δίπλα από τον Νίκο τον Αλεξάκη, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος ο Μανολάκης. Ένα άλλο αστέρι, πολύ καλός λαουθιέρης, γιος του Κώστα του Μανολάκη. Γιώργο, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ θερμά που είσαι κοντά και θέλω να πεις τους πιο θερμούς μου χαιρετισμούς στον πατέρα σου. Να είστε καλά. Δίπλα από τον Γιώργο τον Μανολάκη, ο Αριστίδης ο Κουτεντάκης, στην κιθάρα, που πολλές φορές έρχεται και εκείνος, και πρόσφατα τον είχα εδώ μαζί με τον Στέλιο τον Ιερονιμάκη όταν έπαιξαν στην εκπομπή που κάναμε για τον Αντώνη τον Καράτζη. Αριστείδη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, κύριε Γιώργο. Να μου πεις εσύ από ποιο χωριό είσαι? Είμαι από τη Γέργερη. Από τη Γέργερη. Εσύ, Μανολάκη? Από το Στήρωνα Μονοφατσίου. Από το Στήρωνα. Ένα χωριό που έχει και μεγάλη ιστορία, αλλά έχει και ένα καταπληκτικό καζάνι. Ναι, ναι. Μιλάς με τον Καζαντάρη? Ναι. Να. Και αριστερά μου, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος που αγαπώ ιδιαίτερα, ο Γιώργος ο Χρονάκης, που μας έρχεται από το ηρωικό και εύανδρο Αστρίτσι. Γιώργο, καλώς όρισες. Καλά να είσαι, Γιώργο. Ο Γιώργος, μόνο εσύ, αλλά όλη η παρέα. Όλη η παρέα. Ο Γιώργος, κυρίες και κύριοι, έχει βγάλει καταπληκτικές μαντινάδες και μια σειρά μαντινάδων που έχει βγάλει που με συγκλονίζουν είναι οι μαντινάδες για το μωρό παιδί. Λέει η Έφηνης μια που με συγκλώνησε όταν μου την είπε την πρώτη φορά: «Μοιάζω με ορφανό παιδί που χάσε τη μητέρα». Και ο κύρις του δεν το πιάσε ποτέ από τη χέρα. Σε αυτό το στυλ έχει βγάλει
περίπου 70 μαντινάδες και είναι, κυρίες και κύριοι, η μια από την άλλη καλύτερη. Μοιάζω σαν ορφανό παιδί από τη μάνα χάνει. Και ο κύρις του στο σπίτι τους μιαν άλλη ξένη βάνει. Παίξε. Παίξε, Νικόλα.
να τα μώσαμε. Ξανά τα μώσαμε, αχ, στη φτερή στο μασκάλι. Αχ, η αγάπη μου, αχ, στη φτερή στο μασκάλι. Σχόλιο. Μένω κατάπληκτος. Ειλικρινά το λέω. Πάει πολύ ψηλά. Επειδή είμαστε σχεδόν κοντά και για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει πάρει ταυτί μου κάτι τέτοιο. Μένω κατάπληκτος και δεν διστάζω να σου πω απερίφραστα πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Και... να ακούσουμε τη γνώμη και του Στέλιο. Κάνε μπράτσο όσο μπορείς, γιατί αξίζει αυτό που κάνεις. Ευχαριστώ. Στέλιο, συμφωνώ σχόλιο. Και εγώ απόλυτα. Όντως οι δυνάμεις του Νίκου είναι απεριόριστες. Και η φωνή του είναι καταπληκτική. Ναι. Τότε που τον παρουσίασα, βέβαια μικρό, τον παρουσίασα σε εκπομπή, όχι αυτές που έγιναν μετά τη γειτονιά του Φεγγαριού, αλλά σε μια απλή εκπομπή που έκανα τότε. Εκείνα τα χρόνια έκανε ο Μανώλης ο Δουλγεράκης μια πολύ ωραία εκπομπή. Ναι. Έφερνε καλλιτέχνη στην τηλεόραση. Θυμάμαι. Γιατί αυτός ξεκίνησε. Ο Μανώλης ο Δουλγεράκης ξεκίνησε αυτές τις εκπομπές που κάνουμε τώρα. Και εγώ τον παρουσίασα στην εκπομπή μου, στο Κρήτη μου, όμορφο νησί. Δηλαδή πήγα με τα σύνεργά μου στο χωριό και εκεί γράψαμε. Θυμάσαι που γράψαμε, πού ακριβώς? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι που. Και τον παρουσίασα σαν ταλέντο στη φωνή. Και είναι σπάνιο το γεγονός ότι ένα παιδί που έχει καλή φωνή μικρό, συνεχίζει να την έχει μεγάλο. Συνήθως χάνεται, χαλάει η φωνή. Έχω την εντύπωση, Γιώργο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι έχει μεγάλα περιθώρια. Λοιπόν, να τον ακούσει ο κόσμος, γιατί εμείς απλώς τον παρουσιάζουμε τώρα και ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματα και εκείνος θα βάλει και τις ετικέτες και τις δαμπέλες. Και είμαι κι εγώ σίγουρος ότι θα σε αγαπήσει. Είσαι καλλιτέχνης που τον αγαπάει ο κόσμος. Και φαντάζομαι ότι η τηλεόραση θα το βγάλει αυτό το πράγμα. Τι θα παίξετε? Θα παίξουμε τον πρώτο Χανιώτη από μέσα. Και πού θα το αφιερώσεις? Αν σου έλεγα τώρα πού να το αφιερώσεις, πού θα έλεγες? Εδώ σε θέλω. Α, μην του βάνεις δύσκολα του παιδιού. Στην οικογένειά μου, μπράβο, σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα έλεγα να το αφιερώσεις πρώτα στον παππού σου. Παππού μου. Πάμε. Πάμε. Thank you.
Τι θα πει η λέξη που είπες τώρα, γιατί μου βγάλανε βγανιά. Τι θα πει βγανιά, ξέρεις? Βγανιά πιστεύω ότι θα πει... Πώς να το πω τώρα. Το όνομα. Διαδώσανε δηλαδή. Ναι, βγάλανε διαδώσανε φήμη ότι κυνηγάω τις δούλες. Μου βγάλανε βγανιά. Είναι παλιά λέξη αυτή, πολύ παλιά. Φαντάζομαι τα σημερινά παιδιά δεν θα την ξέρουν. Εσύ Στέλιο, την ήξερες. Μου βγάλαν το όνομα. Μου βγάλαν το. Μπράβο, η σωστή ορολογία. Κύριε Κοντοσόπουλε, ναι, αυτό είναι. Κοντοσόπουλος είναι ο μεγαλύτερος γλωσσολόγος που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Νίκο, παίζεις, είπαμε, σε έβγαλα εγώ πριν μια δεκαετία. Από πόσο καιρό πιάνεις στα χέρια σου τη λίρα? Στα χέρια μου... Είναι τώρα 10 χρόνια. Δηλαδή λίγο καιρό τότε που σε έβγαλα, είχες πιάσει. 10 χρονών, 10 χρόνια λίρα. Άρχισα να παίζω, τώρα 4 χρόνια παίζω λίρα. Καλά, έτσι. Εντάξει. Πες μου, σε ξέρουν εκεί στην περιοχή? Όχι, τώρα αρχίζω και παίζω στα γλέντια. Πας σε γλέντια τώρα, ξεκίνησες. Ναι. Πες μου,
χαρτογράφησέ μου την περιοχή σου, δηλαδή πες μου τι λόγιο από πλευράς Μερακλείδων. Έχει η περιοχή εκεί Μερακλείδες? Έχει πολλούς. Πολλούς Μερακλείδες. Εμάς εκεί το χωριό τώρα έχει Ρεθυμνιώτες, Ανογιανούς, Χαράκι, Μεταξοχώρη. Αρμανόγια. Αμουργέλες είναι πολύ από το Ρέθυμνο. Θυμάσαι Γλέντια, μικρός, πήγαινες έτσι σε Γλέντια να παρακολουθείς. Μικρός τώρα. Το μόνο Γλέντι, εμείς στο χωριό έχουμε κάνει λίγα Γλέντια. Αυτό θυμάμαι ήταν ο Γιώργος ο Παπαδάκης έπαιζε. Καλός ο Γιώργος. Πολύ, πολύ καλός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι θα παίξεις τώρα θέλω να το αφιερώσω στον Γιώργο. Ή μάλλον πριν να πάμε, λίγο στον κύριο Γιώργο, γιατί θα πρέπει κυρίες και κύριοι να σας πω ότι τον Γιώργο τον θεωρώ σαν έναν άνθρωπο από τους πιο ευαίσθητους. Εγώ έχω λόγους να το λέω, γιατί συναντιόμαστε συχνά, αλλά και ένας τρίτος μόνο από τις μαντινάδες του θα μπορούσε να βγάλει αυτή την, να του κολλήσει αυτή την ταμπέλα. Σε μια γκορφή, λες Γιώργη, ενός βουνού. Ήθελα να σε χιόνι, κι εγώ στη ρίζα να διψώ, να πίνω ο δεδαλιώνι. Ξαναπέστε την, όλοι μαζί. Σε μια γκορφή ενός βουνού ήθελα να σε χιόνι, κι εγώ στη ρίζα να διψώ, να πίνω ο δεδαλιώνι. Μιας και λες θα πίνω, για μένα λες σε μια άλλη μαντινάδα, φλέγα με νερό. Να πιω που θες δεν έχει. Και το στερούμε και διψώ, ακόμα και ο ντεβρέσει. Πάμε, αφιέρωσε στον Γιώργο τον Παπαδάκη. Thank you.
Γιατί έχεις μυρωδιές πολλές, δε τσίτα γιατί ζω. Άντε σαν άρεσε, δε τσίτα γιατί ζω. Όταν θα γυρίσουμε, Στέλιο, θέλω να αφιερώσετε ένα κομμάτι σε μια φιλενάδα και δική σου και δική μου. Βεβαίως. Την κυρία Μπουρλότου. Σίγουρα. Ναι. Εντάξει. Με ειδοποιούν όμως ότι πρέπει να πάμε με διαφημίσεις, να κάνουμε το χατήρι. Πάμε σε ένα σόρδινο να γελάσουμε. Είναι πραγματικό. Λίγο μετά την κατοχή, ο Ζαφυρογιώργης εχάρισε ένα πιστόλι σε κάποιον στα Νόγια και τώρα που μένει στην Αθήνα, στα Γερατιά, του εθυμήθηκε τον πιστόλι. Κάθε τόσο λοιπόν που κατεβαίνει ο γιος του, του λέει να του φέρει τον πιστόλι. Τις προάλλες ετοιμάστηκε ο γιος να κατέβει ο Γιάννης, όταν έπηξε τις φωνές ο γέρος. Περίμενε, του λέει. Επήγε κοντά του, είδα του λίθες. Λέει, πέμερα του κόρκολος, δώσε τον πιστόλι. Λέω, αναθεμάτω για πιστόλι. Είδα το θες. Λέει, τα λέει, το θέλω. Μια στιγμή πρώτο θέλω να σκοτώσει έναν άνθρωπο και δεν το έχεις. Δεύτερο μέρος της εκπομπής που για απόψε έχει καλεσμένους το Γιάννη το Σταυρακάκη στη Λύρα, το Μιλτιάδη το Σκουλά στο Μαντολίνο, τον Μύρο το Σκουλά στο Λαγούτο και τον Γιώργο το Σταυρακάκη επίσης στο Λαγούτο. Να πάμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχετε γοητέψει στην Κρήτη, να πάμε κατευθείαν, αφού πει μια μαντινάδο Βιτωρόκωστας, κατευθείαν σε ένα κομμάτι. Χρόνια την έχω την πληγή στα στήθια και πονείμαι. Κι είναι θλιμμένη η γιόψη μου και από μακριά μπελίμαι. Και από μακριά βελίμε. Πάμε! Πολλές φορές μια πέρδικα εις το τούφετσιού την κάνει. Πολλές φορές μια πέρδικα στο τούφετσιού την κάνει. Έτσι ό,τι κάνει έχει βρεθεί κι όμως ποτέ άσκαγη δεν την πιάνει. Πότε μου κοπελιά μου πω, ποτέ μου σε μια πέρδικα δεν έπαιξα δυο μπάλες. Ποτέ μου σε μια πέρδικα βρε, δεν έπαιξα δυο μπάλες. Δεν έπαιξα δυο μπάλες, μα μ' αυτή είναι διαφορετική και θα τσι παίξω κι άλλες. Πέρδικα πρόσεξε, γιατί σαν μια φορά τυχαίνει, σαν μια φορά τυχαίνει. Πέρδικα πρόσεξε, γιατί σαν μια φορά τυχαίνει, για μια φορά τυχαίνει. Όπα, όπα, ένας πρωτάρης κυνηγός το στόχο πετυχαίνει, το στόχο πετυχαίνει. Ποτέ μου κοπελιά μου πω, ποτέ δεν παίζω πέρδικας που χάμε στραταρίζει. Ποτέ δεν παίζω πέρδικας βρε που χάμε στραταρίζει. Μόνος ανοίξει, μόνος ανοίξει τα φτερά και πως θα φύγει ελπίζει. Αλλάργο που το κυνηγώ, πέρδικα κακαρίζει. Αλλάργο που το κυνηγώ βρε, πέρδικα κακαρίζει, πέρδικα κακαρίζει. Όπα, όπα, κι
εσύ άκρεμος. Βαθύς και τσιχωρίζει, μα βαθύς και τσιχωρίζει. Πότε μου καπελιά μου πω, ποτέ δεν παίζω πέρδικας, να μην τσιβάρω ασκάλια. Ποτέ δεν παίζω πέρδικας, βρε να μην τσιβάρω ασκάλια. Να μην τσιβάρω ασκάλια κι αν δεν πιαστείς τα χέρια μου, θα ζει με τα σημάδια. Μαυροφόρα κοπελιά, την καταλαβαίνω. Μαυροφόρα κοπελιά, βρε, την καταλαβαίνω. Την καταλαβαίνω, την καταλαβαίνω. Την καταλαβαίνω, η ερωταγή θάνατο. Η ερωταγή θάνατο θα έχει περασμένο. Όταν προβάλλει και τη δω στα μαύρα βουτυμένη. Όταν προβάλλει και τη δω στα μαύρα βουτυμένη. Όπα, όπα, θα ρω πως είναι η Παναγιά κι είναι ζωγραφισμένη. Το κάνει όμορφο ή το ρούχο που θα βάλει. Αυτή το κάνει όμορφο, βρε, το ρούχο που θα βάλει. Το ρούχο που θα βάλει, το ρούχο που θα βάλει. Γι' αυτό και τσάλες κοπέλες, γι' αυτό και τσάλες κοπέλες, τη ζήλια ψυχή βγάλει. Τα μαύρα ρούχα τα φορούν αυτοί που έχουνε πόνο. Τα μαύρα ρούχα τα φορούν αυτοί που έχουνε πόνο. Όπα, όπα, μα κυλί τα συχνοφορεί για τη φιγούρα μόνο. Γι' αυτό και δεν αλλάζει. Έχει πολύ εγωισμό, γι' αυτό και δεν αλλάζει. 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 Και μαύρα ρούχα συνεχώς, συνεχώς. Και μαύρα ρούχα συνεχώς, βάνει να με χτυπιάσει. Συντροφιά σου.
κοπελιά. Κοντά δύο χρόνους κοπελιά ή την καρδιά μου ρίζεις. Θα την έδωσω μια σαλής γιατί τη βασανίζεις. Ωπα γιατί τη βασανίζεις. Έλα μου πέψε με το μαντρατζί. Σημείο μας τα όρη. Πέψε με το μαντρατζί. Σημείο μας τα όρη. Πως δεν παντρεύεται γοσκό καλιά γερό το κόρη. Έλα μήνα μου με το μαντρατζί να τη ξεκαθαρίσω. Να τη ξεκαθαρίσω μήνα μου με το μαντρατζί. Να τη ξεκαθαρίσω. Γη με τα κυνηγήταζα θα πρέπει να πουλήσω. Δεν τα πουλώ τα πρόβατα στα όρη θα ποθάνω. Πιο περήφανη τέχνη στον κόσμο πάνω. Αν δεν σ' αρέσει η βοσκική, με μένα μην μπερδέσεις. Κι αν δεν σ' αρέσει η βοσκική, με μένα μην μπερδέσεις. Γιατί τα ζά δεν τα πουλώ κι άσχημα θα πονέσεις. Για τους βοσκούς ήτανε οι Μαντινάδες, αυτές οι τελευταίες, κυρίες και κύριοι, για μια κατηγορία, για μια κατηγορία ανθρώπων που μπορεί να έχουν παρεξηγηθεί στο νησί, αλλά που είναι αδύνατο να φανταστεί ο απλός λαός της Κρήτης πόση λεβεδιά κρύβουν μέσα τους, πόση περηφάνεια, πόσο φιλότιμο αυτοί οι άνθρωποι. Και σχεδόν στη συντριπτική τους πλειοψηφία πόσο ντόμπροι και μπεσαλίδες είναι. Έχεις αντίρρηση, Γιάννη? Καμία. Πες μου, για να ξαναγυρίσουμε στις Μαντινάδες, πώς κρίνεις τον Κώστα, τον κουμπάρου σαν Μαντιναδολόγο? Ένα από τους καλούς. Από τους πολύ καλούς. Εγώ δεν βάνω στις πέντε που με έβαλες εμένα. Πάρτε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε και την πλάκα ένα ποτήρι ρακί. Πάρτε και βγαίστε στο κέφι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε, μόνο με ένα ποτηράκι ρακί και είναι έξω καρδιά, έξω νους. Πάμε, θα παίξουμε. Ό,τι παίξουμε πάλι για το Μύρο. Θα παίξουμε ένα κομμάτι από τον πρώτο μου δίσκο. Από τον πρώτο. Πώς να γελάσω μη φανεί. Πάμε. Να το παίξουμε Μιλιάζη με τον Πατολίνο. Ναι. Πώς να γελάσω μη φανεί. Αμάν, αμάν, μη φανεί. Μουσική.
Πώς να γελάσω μη φαγή, η πίκρα μου στα χείλη. Αμα, 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 η πίκρα μου στα χείλη. Απούνε πέντε οι χαρές, αμαν παραπονώ. Απούνε πέντε οι χαρές, κινήκα η βήμουχή. Άιδες μαρτύριο, κοινή καημή μου χείλη. Απούνε πέντε οι χαρές, κοινή καημή μου χείλη. Πώς να γελάσω μη φανεί η πίκρα μου στα χείλη. Να είσαι καλά, Γιάννη. Μια φορά σε ρώτησα σε μια παλιά εκπομπή ποια θεωρείς την ωραιότερη μαντινάδα και δεν την ξεχνώ. Εσύ την έχεις ξεχάσει. Εγώ δεν την ξεχνώ. Καλό μαντινάδα μου. Ναι, λένε στη φεύγα του ο καιρός είναι γιατρός του πόνου. Μα εγώ πονώ για δεν γλουθάει η σκέψη μου του χρόνου. Σήμερα αν σου έλεγα να μου πεις ποια είναι η ωραιότερη μαντινάδα που έχεις ακούσει τώρα τελευταία. Έχεις ακούσει πολλές. Έχεις γλεντήσει με Μερακλείδες, και ο Σίγης και ο Μιλτιάδης, και ο Γιώργης και ο Μύρος. Έχετε ακούσει χιλιάδες μαντινάδες και είναι δύσκολο να ξεχωρίσετε μια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή που μου έχει, με έχει επηρεάσει, όχι με έχει επηρεάσει, μου αρέσει πολύ ρε παιδί μου, είναι αυτή που λέει ο Μίστος, ο Μίστος Σταυρακάκης που λέει «Δεν ήρθες πάλι αγάπη μου και απόψε το νερό μου». Καταπληκτική μαντινάδα. Και σφιχταγκαλιαστήκαμε με το παράπονο μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η μαντινάδα. Όχι ότι είναι οι άλλες κακίες. Ναι. Απλώς αυτή δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, με έχει πιάσει. Μιλτιάδη, μια μαντινάδα έτσι που να σε, να σε κουζουλένει. Γιώργη, η μαντινάδα που με έχει πιάσει εμένα. Ναι. Τελευταία μαντινάδα. Είναι η μαντινάδα που λέει «Να μου ένα μοναχό δέντρο». Να έρθεις στον Ασιανό μου, να βγάλω φύλλα πατωσές να μπήλια στις μωρό. Πω, δεν ξέρεις ποιανού είναι, να πούμε το όνομά του. Είναι στο Θεριάκη. Θεριάκης. Μύρο. Ποια μαντινάδα μου αρέσει. Μένα μου αρέσει πολύ αυτή που λέει ήθελα να μου άρωμα, που βάζει στα μαλλιά σου. Παλιά μαντινάδα. Παλιά, αλλά πολύ ωραία. Σε κάθε σου αριθμή να μπαίνω στην καρδιά σου. Γιώργη. Συμφωνώ με τον Μύρο. Και τώρα έχω στον Μύρο. Πάμε διαφημίσεις μια μαντινάδα. Να πω κι εγώ για τις παλιές, για δεν λέω δική μου, γιατί οι δικές μου αρέσουν. 45 κυνηγοί τον μου κυνηγούνε. Μα εγώ τον έχω απάνω και πού θα τον βρουν. Αυτές είναι οι μαντινάδες. Να πάμε όμως με διαφημίσεις. Μην αλλάξετε κανάλι. Επαναλαμβάνω, πάρετε ένα ποτήρι ρακί και κάτσετε απέναντι στη τηλεόρασή σας. Και είμαι σίγουρος βέβαια ότι πιο πολύ το έχετε κάνει. Οι Μερακλείδες, γιατί οι άλλοι, ποιος τους λογαριάζει τους. Πάμε πάλι ανέκδοτο, το δεύτερο από αυτό που μου είπε ο Ταβερδαράκης. Σε ένα περίπτερο, με ένα περίεργο περίπτερα, φτάνει ένας, μπα να έχετε, του λέει, μυζήθρες. Λέει, περίπτερο είναι. Λέει, ευχαριστώ, έφυγε, την επαύριο να τον πάλι. Λέει, πώς έχεις μυζήθρες. Λέει, μ' αρέσει, επέρασε τους σιωψές. Και σου είπα, πως έπα είναι περίπτερο, δεν είναι τυροκομείο. Την τρίτη μέρα, να τον πάλι, του λέει, μήπως είστε μυζήθρες. Δεν με νοιάζει, του λέει, να βγω, ξανά σε πιάσω, σε κάμω μαύρο στο ξύλο. Είδαμε, του λέει, οι διγαβρές είναι το σας κάθε μέρα με τις μυζήθρες. Την τέταρτη μέρα, να τον πάλι, του λέει, μήπως είστε, λέει, μην το πεις γιατί θα βγω, σε σκοτώσω. Μήπως είστε, του λέει, εφημερίδες. Λέει, εφημερίδες έχω. Λέει, μπορείτε να μου τυλίξετε δυο μυζήθρες.
τρίτο μέρος της εκπομπής, μιας εκπομπής, κυρίες και κύριοι, που είμαι σίγουρος ότι σας έχει καθυλώσει απέναντι από την τηλεόρασή σας. Μια εκπομπή στην οποία μου κάνουν την εξαιρετική τιμή ο Γιάννης ο Σταυρακάκης να είναι κοντά μου, ο Μελτιάδης ο Σκουλάς, ο Μύρος ο Σκουλάς και ο Γιώργης ο Σταυρακάκης. Να πω ότι στην καπετανοκαρέκλα απόψε είναι ο Βιτορόκωστας, για όσους άνοιξαν τώρα το δέκτη της τηλεόρασής τους. Βιτορόκωστα, πάλι με μαντινάδες. Θα πω μια ερωτική, Γιώργη. Τη δύναμη του έρωτα φαίνεται δεν κατέχω. Και λίγη σας τη φεύγα τζιπούλεγα πως αντέχω. Άθελα κάνω τη ζημιά με το δικό μου δάκρυ. Γι' αυτό αποφεύγω να σταθώ στον ποταμό την άκρη. Πω, ποιανού είναι. Βιτορόκωστας. Όλα. Την είπαμε. Πάμε. Απ'
βρέσω, να πάψω λίγα βρέσω. Χωριό. Ω, παράπονο, δεν ξαναφεύγω από το χωριό. Δεν ξαναφεύγω από το χωριό, γιατί στο μέσο στρατή, αγάπη μου, γιατί στο μέσο στρατή. Γέρνει η σκέψη μου να βρει. Όπα, 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 για γέρνει η σκέψη μου να βρει. Για γέρνει η σκέψη μου να βρει, θα καλεστεί ραχάτη. Όπα, 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 μαρτύριο, θα καλεστεί ραχάτη. Να πάω στο χωριό, στο χωριό, για σε μη μου, θα ξαναπάω στο χωριό. Θα ξαναπάω στο χωριό, τη σκέψη εσύ βασάτη. Όπα, 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 ζουμπούλι μου, τη σκέψη εσύ βασάτη. Ξαναπάει για να βρει. Γεια σου και τώρα μπροστά. Δεν ξαναπάει για να βρει, θα καλεστεί ραχάτη. Όφου, 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 γιόλα μου, στα καλεσού ραχάτη. Θα ξαναπάω στο χωριό, τη σκέψη εσύ βασάτη. Σε χίλιες αγκαλιές να πω, άμα να πω. Σε χίλιες αγκαλιές να πω, θα αγκάλι σου θυμούμαι. Όφου αγάπη μου, θα αγκάλι σου θυμούμαι. Thank you.
και κάνω και τη σκέψη σου. Άιντε σαμάν αμάν. Και κάνω και τη σκέψη σου. Κανάκι και κοιμούμε. Όφου αγάπη μου. Κανάκι και κοιμούμε. Πάμε με μια μαντινάδα, πρέπει να πάμε με διαφημίσεις, Βίτρο Κώστα. Είσαι το φως που θωρώ και ο ήλιος του ουρανού μου. Μισεύεις και έχω συννεφιά και σκοτεινιά του νου μου. Να πάμε με διαφημίσεις, να πούμε κάτι να γελάσουμε. Και μην αλλάξετε κανάλι, γιατί μετά θα μπούμε στο στραβό. Ο Βαγγέλης ο Βρυσανάκης είναι ένα παλικάρι που έχουμε στο Βενιζέλιο που βγάζει τα καρδιογραφήματα, ένας από τους καλύτερους υπαλλήλους του νοσοκομείου. Μόλις ακούσει κάτι περίεργο ή δει κάποιο ευτράπελο, τρέχει και μου το λέει. Τις προάλλες ήρθε και γελαστός μου είπε ότι πήγε μια γριούλα και τον ευρύκη και του είπε: «Κάμε μου, μωρέ παιδί μου, ένα καρδιογράφημα να είναι κακό. Μα εγώ να είμαι καλά. Γιατί το θέλω για επιτροπή». Τέταρτο και τελευταίο μέρος, κυρίες και κύριοι, μιας εκπομπής που έχει καλεσμένους της σήμερα τον Βασίλη τον Καράτζη, τον Αντώνη τον Καράτζη, τον Στέλιο τον Ιερονιμάκη και τον Άρη τον Κουτεντάκη. Να ξαναμπούμε στη μουσική, αλλά θέλω ένα ζευγάρι καλές μπαντινάδες. Πιστεύω δεν το χάρηκες μοίρα που ήρθε η μπόρα και μου πήρε τα όνειρα και μόνος είμαι τώρα. Πολύ ωραία. Φαίνεται ήτονε γραφτό μια νύχτα του Φλεβάρι να κάνει μπόρα δυνατή και το όνειρο να πάρει. Και αυτή πολύ ωραία. Ποια μαντινάδα είσαι ακούς τώρα τελευταία
που σου αρέσει και που θα ήθελες να έχεις βγάλει. Όλες μ' αρέσουν. Όλες αρέσουν. Όλες μ' αρέσουν. Πάμε. Thank you.
Φτιάξαμε και την καρδιά, μ' αφήνεις πληγωμένη. Φαρμάκα δε τη γέλουνε. Είπαμε ότι είναι κοντά μας ο Άρης ο Κουτεντάκης και βλέποντάς τον τώρα θυμήθηκα μια μαντινάδα που έχει πει ο Γιώργης ο Σταυρακάκης για τον Γιώργη τον Κουτεντάκη, ένα παλικάρι 30 χρονών που πέθανε και τάφηκε στην Πλακιώτισσα. Του είπε ο Γιώργης μια από τις πιο συγκλονιστικές μαντινάδες που εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει. «Ήντα κοντό λέει γυρεύουνε στα μνήματα οι κρίνοι που στο μπαλκόνι ήπρεπε ο ήλιος να τσιβρύνει». Να παίξουμε κάτι και να πάμε σε χηματικό. Χαρώσε κοπελιά μου, ανέ, ποθάνω και κουστί, έτα που ζεις τα ξένα. Έτα που ζεις τα ξένα, μην έρθεις μόνο, παίξε μου, Γιώργο Μαραμένα. Σιγάνο περπατούσα μου, σιγάνο περπατούσα μου, τα ζάλα σου μετράστα. Οπα, τα ζάλα σου μετράστα. Τα ζάλα σου μετράστα του, γελέτσιου μου τα κοριά, στη θέπη σου βαστάστα. Και δεν θες, θυμάσαι περασμένα. Θυμάσαι περασμένα και σε σκόνο σου φέρνεις με. Θες και δεν θες και μένα.
ψευδά μου. Κρυφέ γλυκέσαι μου, γι' αυτό δεν περιγράφονται με λόγια η χαρά μου. Σαστιανέ, και δρόσερε μαέρα. Έχεις σαστιανέ και δρόσερε μαέρα. Και δρόσερε μαέρα σου, σου πήρε τρότια με σταβό. Παλιάζω πολλή μέρα. Έρχεται για σένα μου, έρχεται η Ανατολή. Άμα τη συναντήσω, κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Αντώνη, εσένα που ήσουν αιτία. Να είσαι καλά, Γιώργη. Να είσαι κοντά απόψε. Βασίλη Καράτζη, ευχαριστώ.
Να σε καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε σένα και καλή άνοδο από εδώ και πέρα. Στέλιο Ιερονιμάκη, να σε ευχαριστήσω και σένα. Άρη Κουτεντάκη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Κάπου εδώ να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια μαντινάδα του Μιχάλη του Στεφανάκη, του καλού φίλου από τον Μπεύκο της Βιάννου. Δεν το ήθελα, λέει ο Μιχάλης, δεν το ήθελα να σ' αγαπώ εις το λόγο της θυμής μου. Μα ποιος τη μοίρα του ήλαξε να αλλάξει και η δική μου. Γεια σας.